Και ερχόμαστε τώρα στα ψηφίσματα. Γιατί Τρίτη δεν βγάλανε ανακοίνωση, γιατί έχουν βγάλει ανακοίνωση και Τρίτη, νομίζω, δεν στείλανε. Όχι, δεν στείλανε, όχι, όχι. Μάλιστα. Όχι. Αυτή την ανακοίνωση έχω στα χέρια μου εγώ, η οποία ανακοίνωση, αν θέλετε να σας πω, επειδή έχει αριθμό πρωτοκόλλου κλπ. Αριθμός πρωτοκόλλου 5903, 11 Τρίτου 2021 και ώρα 11 και 34 και 21 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο ψήφισμα, το οποίο ο κύριος Δήμαρχος μάλλον έχει συντάξει μαζί με μια πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης και σας το διαβάζω με αφορμή τα δυσάρεστα και πρωτοφωνή για την τοπική μας κοινωνία. Με αφορμή, καταρχάς υπάρχουν ψηφίσματα από άλλες παρατάξεις, συνάδελφοι. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Άρα διαβάζω εγώ το ψήφισμα του Δημάρχου και εν συνεχεία όποιος άλλος έχει ψήφισμα θα πάρει το λόγο να το αναφέρει, να το διαβάσει, να καταγραφεί. Ψήφισμα λοιπόν. Με αφορμή τα δυσάρεστα και πρωτοφανή για την τοπική μας κοινωνία γεγονότα της 7ης Μαρτίου, τα οποία από την πρώτη στιγμή είχαμε καταδικάσει, γίναμε μάρτυρες θλιβερών επεισοδίων που όμοιά τους δεν διαδραματίστηκαν ποτέ στην ιστορία της πόλης μας. Οφείλουμε ως Δήμος Νέας Μήνης να έχουμε μια κρυστάλλινη και αταλάντευτη τοποθέτηση σχετικά με περιστατικά που υπονομεύουν το θεσμό της δημοκρατίας. Η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με την κρίση της πανδημίας. Η Δημοτική Αρχή έπραξε τα δέοντα προς την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που υπέδειξε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Κλείστε τα μικρόφωνα, παρακαλώ. Τα μικρόφωνα κλείστε. Τι είναι, ως ερώτημα, τι είναι. Κλείστε, αγαπητοί, τα μικρόφωνα. Τόσο αγωνία έχετε να μην ακούσετε. Εντάξει. Αποτελέσαμε οι ίδιοι παραδείγματα για τους συμπολίτες μας ως προς την τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης και κρίναμε πως η δημόσια υγεία αποτελεί το υπέρτατο αγαθό, η προστασία της ΔΕΗ είναι επιβεβλημένη. Τα παραπάνω ωστόσο δεν δικαιολογούν τις κοινές υπέρμετρες αστυνομικής βίας και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μια Κυριακή μεσημέρι μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών. Αντιθέτως, αποτελούν πλέον ένα μεγάλο τραύμα στην ψυχή της Νέας Σμύρνης και στα δημοκρατικά ιδεώδη των πολιτών της. Η πλατεία μας και όλοι οι δημοτικοί χώροι αποτελούσαν πάντα σημείο συνάντησης, αναψυχής και προαγωγής απόψεων για τον πολίτη, για τον κάτοικο, για την οικογένεια, για τα παιδιά μας. Χθες, το χθες ήταν εντάξει, για την Κυριακή, εντάξει. Το τραύμα στην ψυχή της πόλης μας έγινε βαθύτερο. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε δει εικόνες τέτοιων επεισοδίων στις γειτονιές μας, δίπλα στις επιχειρήσεις μας και μέσα στις αυλές των σπιτιών που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Μια μερίδα ανθρώπων εκμεταλλεύτηκαν το δημοκρατικό αίσθημα των πολιτών της Νέας Σμύρνης για να παρισφρήσουν σε μια ειρηνική διαδήλωση και στη συνέχεια να βανδαλίσουν την πόλη μας. Να εκμεταλλευτούν το καταδικαστέο περιστατικό αστυνομικής βίας για να επιβάλλουν τους νόμους του χάους, της καταστροφής δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Ζήσαμε τη στιγμή που είδαμε φλόγες να βγαίνουν από το χώρο του Ιωσουφογλίου και οχήματα πολιτών να καταστρέφονται, τη στιγμή που ένας αστυνομικός εν ώρα καθήκοντος αιμορραγούσε και κοίτονταν τραυματισμένος στην είσοδο της πόλης μας κάτω από τα μνημεία των ένδοξων προγόνων μας. Είδαμε ανθρώπους να πετάνε μολότοφ, δίχως να συλλογίζονται ποιος βρίσκεται πίσω από τα παράθυρα των σπιτιών. Ένα νέφος από δακρυγόνα να πνίγει τις σπιτιές μας και ένα κύμα βίας εκατέρωθεν να διαδραματίζεται στα στενά της Νέας Μήνης. Ήρθε η ώρα να πούμε ως εδώ. Σύσσωμα το Δημοτικό Συμβούλιο ανεξαρτήτως ιδεολογικών αποχρώσεων καταδικάζει κάθε αυτή αφορά τις αστυνομικές δυνάμεις είτε τα αντιεξουσιαστικά στοιχεία. Τις φορές στην πόλη μας θα τις αποκαταστήσουμε άμεσα. Οφείλουμε όμως να αποκαταστήσουμε και το αίσθημα δικαίου μέσα μας. Απαιτούμε την ομόφωνη καταδίκη των υποκινητών που μετέτρεψαν μια διαδήλωση σε προσπάθεια κατάλυσης του κράτους δικαίου. Τους υποκινητές που στάθηκαν ανίκανοι να περιφρουρήσουν την πορεία, της οποίας η κατάληξη όπως αποδείχτηκε ήταν προδιαγεγραμμένη. Οι πολίτες της Νέας Σμύρνης ξέρουν να εκφράζουν τις διεκδικήσεις τους εντός των ορίων της δημοκρατίας και να έχουν ως όπλο τους τη φωνή τους. Οι παραβατικές συμπεριφορές ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με την πόλη μας πρέπει να απομονωθούν. Να μην φτάσουμε σε σημείο να θρηνήσουμε και ανθρώπινες ζωές. Η διάκριση των εξουσιών όπως αυτή προβλέπεται στο Σύνταγμά μας ορίζει ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής. Για το λόγο αυτό, καλούμε τους αρμοδίους να θεσπίσουν μηχανισμούς ελέγχου του αστυνομικού σώματος ικανούς να αποτρέψουν νέες συμπεριφορές υπέρμετρης βίας.
Καλούμε αντίστοιχα τους υποκινητές των χθεσινών επεισοδίων να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Έχουμε εμπιστοσύνη στο θεσμό της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και αναμένουμε όσοι ευθύνονται για αυτά τα πρωτόγνωρα για την πόλη μας περιστατικά να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η πόλη μας ήταν, είναι και θα είναι πρότυπο δημοκρατίας ενός ιδεώδους που αποτελεί κεκτημένο της αλυσμόνητης ιστορίας μας. Και δεν θα επιτρέψουμε οι δύσκολες συγκυρίες να αλλοιώσουν το χαρακτήρα της και την ενότητά μας. Η Δημοτική Αρχή έχει πάντα ως επίκεντρό της τον πολίτη. Στην πόλη της προσφυγιάς και της δημοκρατίας δεν χωράνε ολοκληρωτικές και ακραίες ενέργειες. Και η άσκηση βίας με όποιο πρόσωπο και αν εμφανίζεται είναι καταδικαστέα σε κάθε επίπεδο. Με αυτή την αξιωματική αρχή πιστεύουμε ότι εκφράζουμε κάθε πολίτη και κάτοικο της πόλης μας και πιο συγκεκριμένα και τις 120.000 εξ αυτών. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συσφυρωθούν και να απομονώσουν όσους προσπαθούν να διαρρήξουν τους αραγείς δεσμούς που μας ενώνουν. Μαζί να προασπίσουμε την πραγματική δημοκρατία, την ελεύθερη έκφραση απόψεων, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια της πόλης μας. Δεν δεχόμαστε η Νέα Σμύρνη να αποτελέσει ένα παιχνίδι στο έλεος πολιτικών σκοπιμοτήτων. Δεν το αξίζει αυτό. Δεν αξίζει αυτό στη Νέα Σμύρνη. Δεν αξίζει αυτό στους πολίτες μας. Δεν αξίζει αυτό στα παιδιά μας. Αυτό είναι το ψήφισμα που καταθέτει η Δημοτική Αρχή. Υπάρχει κάποιο άλλο ψήφισμα, κάποιος συνάδελφος να το αναγνώσει? Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι που δεν ακούστηκε κάποια στιγμή. Αναφέρεται, αν μπορείτε να το διαβάσετε, γιατί κάπου χάθηκε λίγο η σύνδεση. Μιλάει κάπου το ψήφισμα για τους υποκινητές των γεγονότων, τη συγκέντρωση, τους διοργανωτές. Δεν ακούστηκε καλά, που πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Εμένα δεν μου είναι σαφές ποιους τι εννοεί, ποιους εννοεί. Δηλαδή, αυτούς που κάνανε τα επεισόδια, τους ζητάμε τι, να βγουν και να πούνε, εγώ τα έκανα, παραδίδομαι. Αυτοί, κύριε Πάντο, αυτοί που κάνανε τα επεισόδια. Και τους ζητάμε τι, να βγουν και να παραδοθούν, ναι, αυτό είναι. Δεν είπα αυτή την κουβέντα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και ζητάμε. Τι μπαχαλάκι, δεν θα τις αναλάβουν, τι να τις αναλάβουν. Δηλαδή, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, απευθυνόμαστε, ανοίγουμε διάλογο με αυτούς που αποκαλούμε μπαχαλάκιδες και χούλιγκαν. Να τους φωνάξουμε και στη συνεδρίαση, δηλαδή. Τι υπονοείτε, συνάδελφοι, τι υπονοείτε, αυτό να ξέρουμε, να καταδικάσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή τι, ότι καλέσαμε τον κόσμο, δηλαδή. Υπάρχει άλλο ψήφισμα, συνάδελφοι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Σ' ακούω, κύριε Κιουλάνη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει ακέραιη την ευθύνη για το όργιο καταστολής, το οποίο εκτυλίχθηκε τις τελευταίες μέρες σε βάρος κατοίκων στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Τα παράδεκτα περιστατικά την Κυριακή 7 Μάρτη του 2021 στην κεντρική πλατεία της πόλης, τόσο το μεσημέρι όσο και το απόγευμα, συνεχίστηκαν τη Τρίτη το βράδυ μετά το τέλος της μεγαλειώδους πορείας απέναντι σε κατοίκους της πόλης. Η καταστολή από την πλευρά της κυβέρνησης, τα καθημερινά περιστατικά αστυνομικής βίας, δεμένα με την αντιλαϊκή της πολιτική, αποτελούν συνειδητή επιλογή που έχουν στα στόχο την ενοχοποίηση του λαού για την εξέλιξη της πανδημίας. Η Δημοτική Αρχή, πλήρως εναρμονισμένη με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, φέρνει τεράστιες ευθύνες από την αρχή της πανδημίας. Όχι μόνο δεν έχει καταβάλει καμιά προσπάθεια για τη θωράκιση των σχολείων, των δομών υγείας και των υπηρεσιών του Δήμου, μέτρα υγείας και προστασίας των εργαζομένων. Αντίθετα, από τη μια ρίχνει συνεχώς την ευθύνη στο λαό και από την άλλη συνδράμει συνειδητά στα καθημερινά περιστατικά αστυνομικής βίας. Τι είναι, αν όχι αυτό, να γίνεται καταγγελία της Λαϊκής Συσπήρωσης από το καλοκαίρι για το προκλητικό και επικίνδυνο τρόπο με τον οποίο ομάδα Δίας κυκλοφορεί με τις μηχανές μέσα στο άλσος και ο Δήμαρχος να απαντάει «Δεν ξέρω, δεν είμαι υπεύθυνο». Τι είναι, αν όχι αυτό, η Δημοτική Αρχή για να αποφευχθεί ο συνωστισμός όπως ισχυρίζεται να ζητάει λύσεις στις δυνάμεις καταστολής? Τι είναι, αν όχι αυτό, μετά το απαράδεικτο γεγονός του ξυλοδαρμού νεαρού από αστυνομικές δυνάμεις στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο Δήμαρχος να κρατάει ίσες αποστάσεις? Η μεγαλειώδη συγκέντρωση σωματείων, συλλόγων εργαζόμενων, μαζικών φορέων, νεολαίας και χιλιάδων κατοίκων στις 9 Μάρτη του 2021 και η ειρηνική περιφρουρημένη πορεία που ακολούθησε ήταν αποστομωτική απάντηση στην απρόκλητη αστυνομική βία και δεν αμαυρώνεται από τα επεισόδια που έστησαν κυβέρνηση και άλλοι ύποπτοι μηχανισμοί με τη συνδρομή κάποιων προβοκατόρικων στοιχείων. Ο απαράδεκτος και αποτρόπαιος τραυματισμός του αστυνομικού και όσα εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια
στην πόλη σε καμιά περίπτωση δεν αθωώνουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τις ευθύνες που έχει για το κλίμα στην νομοκρατία που επιβάλλει. Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε τις βάρβαρες, ανέτιες συλλήψεις κατοίκων, πολλών εκ των οποίων ανήλικοι, που έγιναν στα παραπάνω πλαίσια, καθώς και την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος τους με βαριές και κακουργηματικές κατηγορίες. Ζητάμε να πάψει κάθε εις βάρος τους άδικη ποινική δίωξη, κατηγορία και ταλαιπωρία. Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας σε αυτούς και την έμπρακτη ανιδιοτελή προσφορά μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις μου ήρθε στο κινητό μου για τα επεισόδια της Τρίτης. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Νέας Μήνης καταδικάζει την επίθεση που δέχτηκε ο αστυνομικός και τα επεισόδια που διαδραματίστηκαν απόψε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Νέα Σμύρνη. Δυστυχώς, μια ειρηνική συγκέντρωση που όλοι οι κάτοικοι θέλαμε να γίνει, μετατράπηκε σε πόλεμο. Πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι η βία δεν αντιμετωπίζεται με βία. Δεν κάνουμε αυτά που καταδικάζουμε. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Μίλτος Παπουτσής, η Γενική Γραμματέα Κοντογούρη, Ειρήνη Ευγενία. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο άλλο ψήφισμα, συνάδελφοι? Πρόεδρε, το επιτρέπετε? Ναι. Εμείς γι' αυτό κατέθεσα και την ώρα που έκανα την πρωτολογία μου είπα να γραφτούν στα πρακτικά. Βεβαίως μπορώ να σας τα αναγνώσω και τώρα. Θα θέλαμε να είναι αυτό, αυτή η δική μας πρόταση, να ψηφιστεί σαν απόφαση. Έχετε αποφασίσει ότι να τη βάλετε σε ψηφοφορία σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Θεωρούμε δηλαδή ότι αυτά τα 5-6 σημεία αιτήματα που δώσαμε θα μπορούν όλοι να προσχωρήσουν σε αυτά και να έχουμε μια απόφαση. Είναι αρκετά συνενετικό για να μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν νομίζω και συνθετική και ενωτική, εφόσον προς το τέλος φάνηκε ότι υπάρχει αυτή η διάθεση. Κύριε Παυλόπουλε, θέλετε να θυμίσετε, γιατί έχουν περάσει 6 ώρες από την ώρα που με χαρά, βεβαίως. Τα σημεία αυτά που... Βεβαίως. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, το πολιτικό υπόβαθρο, θέλω να πω, το εισηγήθηκα στην πρωτολογία μου. Αυτά είναι τα σημεία που θα θέλαμε να πάρουμε ως απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης στηρίζει νομικά τους συλληφθέντες των αστυνομικών επιθέσεων απέναντι στις άδικες κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί και ζητά την άμεση απόσυρση των διώξεων. Διεκδικεί με κάθε πρόσφορο μέσο την αυστηρή τιμωρία των επίεργων αστυνομικών καθώς και των υπηρεσιακών και πολιτικών προϊσταμένων τους που έδωσαν τις σχετικές εντολές. Διεκδικεί μαζί με τους συλληφθέντες την άμεση αποκατάσταση και αποζημίωσή τους, ιδίως για όσους πέστησαν βία. Απευθύνει διάβημα στον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να αναιρέσει την αστυνομοκρατική πολιτική της κυβέρνησης, να προχωρήσει σε βαθιά δημοκρατική καθάριση αστυνομίας, να καταργήσει την ομάδα δράση. Ζητά από την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ να στηρίξουν με πρωτοβουλίες τους τα παραπάνω αιτήματα. Συγκροτεί η Διαπαρατριακή Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο κάθε παράταξη, προκειμένου να παρακολουθεί και να επισπεύει την υλοποίηση των παραπάνω και να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Παυλόπουλε, μια ερώτηση ρίγος. Παρακαλώ. Εννοείται και τους συλληφθέντες της Τρίτης που κάνανε αυτά τα πράγματα να συμπαρασταθεί ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο στις διώξεις που έχουν απαγγελθεί εναντίον τους, ή μόνο για τις Κυριακές? Εμείς θεωρούμε ότι και εκ των υστέρων έγιναν, όπου αποδεικνύεται έγιναν, θα πρέπει να παραστούν και εκ των υστέρων για αυτούς. Γιατί εμείς έχουμε μάθει με πληροφορίες ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλοί πολίτες που ήταν έξω. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλουμε να έχουμε και τουλάχιστον για την Κυριακή τη δική σας θετική μνημεία. Αλλά θέλουμε και για την Τρίτη. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτάκι, ο κύριος Δήμαρχος θέλει να απαντήσει τον κύριο Παυλόπουλο. Πώς? Δεν σας ακούμε, Δήμαρχε, καθόλου. Δήμαρχε, δεν σας ακούω. Δεν ακούγεται τίποτα. Κύριε Δήμαρχε, επαναλάβετε, δεν ακούγεται ο Δήμαρχος, δεν ακούγεται ο Δήμαρχος. Ναι, ελάτε κύριε Δήμαρχε. Μήπως είναι το μικρόφωνο του κλειστό. Όχι, Δήμαρχε, δεν σας ακούω. Τώρα με ακούς? Τώρα σας ακούω. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Δεν περνάει, ας πούμε, αυτό το
είναι παράνομο αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά να δώσουμε σε κάποιο δικηγόρο να υποστηρίξει κάποιον κρατούμενο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Κομική αρρωγή ζητάμε να παρασταθούμε εμείς ως Δήμος υπέρ των συλληφθέντων. Πώς να παραστούμε σαν Δήμος εμείς. Δηλαδή, σαν μάρτυρε. Ο Δήμος δεν δικάζει, κύριε Δήμαρχε. Δεν δικάζει ο Δήμος. Δεν μπορεί. Κύριε Δήμαρχε, παριστάμε θα σε πολλές δίκες. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα πάμε σε χούλιγκανς να συμπαρασταθούμε στο δικαστήριο. Δηλαδή, σοβαρά. Τι να τον δικαστείς, κύριε Δήμαρχε, και βγάλετε συμπέρασμα. Δεν έχετε καταλάβει τι προτείνουμε. Προτείνουμε όπου αποδεικνύεται. Ευτυχώς επειδή δεν είμαστε δικαστές, δεν βγάζουμε κανένα στην κατηγορία. Δεν έχουμε δικαστήριο. Δεν σου είπε ότι ήταν χούλιγκαν. Αδελφοί, μην μιλάτε. Κακώς είπε αν είπε ότι είναι χούλιγκαν. Μιλάτε όλοι μαζί, υπάρχει άλλο ψήφισμα, συνάδελφοι. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Βγήκε στο δελτίο ειδήσεων το απογευματινό, έχει γίνει ολόκληρο θέμα για τους χούλιγκανς οι οποίοι ήταν στην πορεία της Τρίτης. Από όλα τα κόμματα, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή, θα τεθεί σοβαρό ζήτημα εκαθάρισης των οπαδικών αποσταλιών που γίνονται και των συμμετοχών σε επεισόδια. Μα είναι προφανέ ότι δεν είναι και πώ αυτό που λέτε. Τα ίδια δελτία λέγανε για την κυβέρνηση την Κυριακή. Μα τώρα, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε. Είμαστε πολιτικά πρόσφατα. Κοίταξε, εγώ δεν παγιδευόμαστε εμεί. Έχουμε πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Δεν μπορεί ο Δήμο. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να παίρνει θέση δικαστή. Το καταλαβαίνετε. Όταν αποφασίζουμε και λέμε. Κάνετε το ίδιο πράγμα. Σας παρακαλώ. Αφού μας φέρουν τέτοια αιτήματα ξανά. Μα τι δεν είναι κακό να πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Τελείωσε. Εγώ τι όλες οι φωνές. Όλες οι φωνές. Ακούστε, ακούστε τον κύριο Ζαχόκη. Υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει αυτό που λέτε. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Κάποιοι πιστεύουν ότι το παιδί που έφαγε το ξύλο την Κυριακή πρέπει να πάει φυλακή. Ας το πούνε. Ότι πιστεύουν ότι πρέπει να πάει φυλακή. Ότι είναι ένοχο. Όχι. Πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα είναι δίκαια. Πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα δικαιώσει. Σα παρακαλώ. Δικαιώσει η δικαιοσύνη. Υπάρχει η δικαιοσύνη ότι είναι. Θα έπρεπε να θεωρείτε. Υπάρχει. Παρακαλώ, κρατήστε. Γιατί έχουμε πολύ τραβήξει την δικαιοσύνη υπάρχει στη χώρα. Μα δεν μα πείτε εσεί ότι δεν θα το δικαιώσει. Υπάρχει άλλο ψήφισμα. Σταματήστε, κύριε. Σα παρακαλώ. Πρέπει να ψηφίσετε τώρα στο Συμβούλιο. Παίρνει 41 σύμβουλοι, ακούνε δύο ανθρώπους που μιλάνε για όνομα του Θεού. Υπάρχει άλλο ψήφισμα. Υπάρχει, συνάδελφοι. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταθέσω ψήφισμα σαν ανεξάρτητο. Ναι, κύριε Καραντινέ. Ναι. Εγώ λέω, προφανώς δεν μπορώ να καταθέσω ψήφισμα. Απλώς για τις προτάσεις που έχουμε κάνει δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τα ψηφίσματα αυτή τη στιγμή είναι από τη Λαϊκή Συσπήρωση και από το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής. Περνάμε σε ονοματική ψηφοφορία. Επί της διαδικασίας, παρακαλώ. Ναι, επί της διαδικασίας για 18η φορά. Παρακαλώ. Ναι, για 18η, συγγνώμη τώρα. Εγώ, σαν δημοτικό σύμβουλο, αλλά νομίζω και ολόκληρη η παράταξή μας, έχουμε κάνει μια συζήτηση όπου αυτό που συζητάμε είναι ένα θέμα ημερήσιας διάταξης. Δεν είναι εκτός ημερησίας, δεν είναι τίποτα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καταλήγουν σε αποφάσεις. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε μία πρόταση απόφασης. Αυτό που εμείς εκτιμάμε ότι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Σέβομαι απολύτως όσους διαφωνούν. Ωραία, ωραία. Να τεθεί ως απόφαση. Αν οποιοδήποτε άλλος θέλει να θέσει και ένα πολιτικό κομμάτι. Όχι, η πρόταση απόφαση που έχετε κάνει. Βέβαια θα το κάνει. Αλλά υπάρχει και μία συγκεκριμένη πρόταση για απόφαση. Λοιπόν, που είναι ελεύθερος όποιος θέλει να την καταψηφίσει φυσικά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τώρα μιλάω τώρα. Δηλαδή υπάρχει μία πρόταση απόφαση. Επανέρχομαι. Άρα λοιπόν. Έχουμε το ψήφισμα από τη Δημοτική Αρχή, το ψήφισμα από τη Λαϊκή Συσπήρωση
και πρόταση απόφασης από, από τη στροφή. Ξεκινάμε και κύριε Πρόεδρε, μια πολύ ανάποδα. Επί της διαδικασίας. Τι πάθατε, ποιος θέλει να πει για τη διαδικασία. Μια διαδικασία. Θα έχουμε και εμείς πρόταση ψηφίσματος να καταθέσουμε. Ωραία, να την καταθέσετε τώρα, γιατί θα πάμε στην ψηφοφορία. Σας ακούμε. Πρόεδρε, συγγνώμη, αν δεν ψηφιστεί άλλο ψήφισμα. Η κυρία Βρετού έχει πρόταση για ψήφισμα, την ακούμε. Παρακαλώ, μην διακόπτουν οι υπόλοιποι. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Μήνης καταδικάζει απερίφραστα το όργιο καταστολής που έλαβε χώρα στην πόλη της Νέας Μήνης τόσο την Κυριακή 7 Μαρτίου όσο και την Τρίτη 9 Μαρτίου στη συνέχεια της μεγαλειώδους πορείας των πολιτών. Καταγγέλει επίσης το πογκρόμ που ακολούθησε την πορεία της Τρίτης με αποτέλεσμα τον ξυλοδαρμό κατοίκων της Νέας Μύρνης, ανδρών, γυναικών και ανήλικων παιδιών και τη βίαιη προσαγωγή τους από αυλές σπιτιών, πολυκατοικιών και καταστημάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα στηρίξει έμπρακτα τους συλληφθέντες, καλύπτοντας τα νομικά έξοδα των ανθρώπων που προσήχθησαν ανέτια. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει επίσης απερίφραστα ότι η πόλη της Νέας Μήνης είναι μια δημοκρατική πόλη που δεν ανέχεται δυνάμεις κατοχής, που θα τρομοκρατούν και θα απειλούν τους πολίτες της και σε καμία περίπτωση δεν κάνει αποδεκτές τις καταχρηστικές θλίψεις και την κατάχρηση εξουσίας από τα όργανα της τάξης. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε, συγγνώμη, ξεφαράδω τώρα. Λίγο επειδή. Ποιο μου μιλάει τώρα, δεν ξέρω γιατί. Είναι και πεγισμένη η ώρα και εγώ είναι 41 πρόσωπα μπροστά μου. Ποιο μιλάει. Κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν μπαίνετε στην ψηφοφορία. Δεν κατάλαβα. Καταθέτονται και άλλε προτάσει, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, επί τη διαδικασία. Και άλλη διαδικασία, 21η διαδικασία. Ποιο θέλει να την κάνει. Εγώ, να συμπιάνω, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε Νασιμπιάν, επί τη διαδικασία. Συγγνώμη που κουράζω το σώμα. Είναι άλλο να ψηφίσουμε ψήφισμα και άλλο πρόταση απόφαση. Αν είναι να ψηφίσουμε τα ψηφίσματα, πρέπει να ψηφιστούν πρώτα και μετά να μπούμε σε ψήφιση απόφαση. Είναι ξεχωριστά πράγματα. Δεν μπορούν να τεθούν συγκριτικά. Έχουμε τρία ψηφίσματα και μία πρόταση από τα. Θέλω το λόγο, δεν έχουμε το πρόβλημα. Κύριε Κουτελάκη, λοιπόν, εμείς δεν θα ψηφίσουμε κανένα ψήφισμα. Τοποθετηθήκαμε με την τοποθέτησή μας. Είναι σαφές για μας ότι τα πλαίσια που μπαίνουν για διαφορετικούς λόγους το καθένα δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε. Σε άλλα συμφωνούμε. Απέχετε δηλαδή. Απέχετε. Ο πρόεδρος μιλάει. Ναι, ναι, εγώ, εγώ. Ναι, ναι, τώρα θα ακούσετε κύριε Τσιάπη τι κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, σε πολλά σκεπτικά των ψηφισμάτων είμαστε σύμφωνοι και σε, άλλον, και σε άλλες αποχρώσεις τους είμαστε διάφωνοι. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ψηφίσαμε ποτέ το ψήφισμα του Δημάρχου. Αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα, εμείς κάνουμε την εξής δήλωση. Στο διατάφτα. Κρατώντας το σύνολο των απόψεών μας, προτείνουμε και σε αυτό, αυτό θα ψηφίσουμε τη δήλωσή μας, τη νομική υποστήριξη όλων των συλληφθέντων και παραπευθέντων την Τρίτη, την Κυριακή, τις 7 Μάρτη, την ανάληψη πρωτοβουλειών νομικών και πολιτικών για την απόσυρση των καταγγελιών και το να αισθανθούν το Δήμο κοντά τους. Αυτό θα αναλυθεί βεβαίως και θα εξηγήσω πώς αργότερα. Την διερεύνηση προκειμένου να εκφράσουμε άποψη από μια διαπαραταξιακή επιτροπή που θα σας πω και περιπτώσεων πολιτών της Νέας Μύρνης αφού διερευνηθούν, γιατί δεν έχουμε σαφή άποψη για αυτά ενώ έχουμε για τις Κυριακής και περιπτώσεων εσμυρνιωτών, μαθητών ή άλλων που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Τρίτης. Δεν μιλώ για τους χούλιγκαν. Τρίτο. Προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Σύσσωμο να πάει την Τρίτη ή την Τετάρτη στην εισαγγελία και να καταθέσει μήνυση κατά αγνώστων για τα επεισόδια και να παραστεί και ως πολιτική αγωγή για τα επεισόδια της Κυριακής, για την αναζήτηση των υπευθύνων της Κυριακής και επίσης να αναζητήσει η μήνυση κατά γνώσεων θα στρέφεται και κατά των υπαιτίων και των προξένων των επεισοδίων της Τρίτης. Αυτό που προκάλεσαν τον τραυματισμό του αστυνομικού και τις εκτεταμένες καταστροφές στην πόλη. Τέταρτο, προτείνουμε τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής από έναν εκπρόσωπο από κάθε παράταξη για να διαχειριστεί τις προηγούμενες τρεις προτάσεις ή και να επεκτείνει τη συζήτησή της
για ανάληψη πρωτοβουλειών και για εμπέδωση κλίματος δημοκρατίας στην πόλη μας. Αυτή τη δήλωση θα ψηφίσουμε. Ωραία, κύριε Κουντελάκη, ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. Πάμε στην ψηφοφορία. Ο κύριος Χατσατουριάν. Το ψήφισμα του Δημάρχου. Ναι, το ψήφισμα ή ψηφίσματα. Πρόεδρε, τώρα τι ψηφίζουμε, μόνο τα ψηφίσματα και ξεχωριστά την απόφαση. Ψηφίζουμε μόνο τα ψηφίσματα και στο τέλος έχουμε τις προτάσεις και τις δηλώσεις. Πρόεδρε, τις προτάσεις για απόφαση. Ο κύριος Χατσατουριάν. Πρόεδρε, ψηφίζω την πρόταση του ψηφίσματος του Δημάρχου. Ωραία. Ο κύριος. Ο κύριος Κρυγκρής. Το ψήφισμα που πρότεινε ο Δήμαρχος. Κυρία Δελιγιάννη. Το ψήφισμα του Δημάρχου και συγγνώμη πρόεδρε, δεν είναι η στιγμή, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει αυτή η ανοιχτή συνέλευση κατοίκων, εάν υποστηρίζεται από κάποια πολιτική παράταξη, πολιτική φόρμα, πολιτική έτσι, πλατφόρμα, αν γνωρίζουμε κάτι για αυτούς που προγραμματίζουν. Ωραία. Την Κυριακή της συγκέντρωσης. Όποιος γνωρίζει να μας φωτίσει, να μας το πει. Ο κύριος Κονιδάρης. Το ψήφισμα του Δημάρχου ως έχει. Ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Κούπας ακούει. Εδώ. Κατέθεσα. Εγώ ακούω, εσείς ακούτε. Με ναι, ακούτε κύριε ακούω. Πρόεδρε. Ναι κύριε. Ναι, ναι κύριε Κούπα. Παρακαλώ. Κατέθεσα μια πρόταση ψηφίσματος. Όπως διαμορφώνονται τα πράγματα και μπροστά στον κίνδυνο να δεχτούμε όλα αυτά τα παράδεκτα που εκφράζονται από την αντιπολίτευση, θα ψηφίσω το ψήφισμα όπως το κατέθεσε ο Δήμαρχος. Παρότι ο κύριος Γιατζίδης. Το ψήφισμα του Δημάρχου, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ερήγος. Το ψήφισμα του Δημάρχου. Ο κύριος Σπυριδόπουλος. Κύριος Σπυριδόπουλος. Προχωρήσει και θα το... Κυρία Καριοφίλη. Το ψήφισμα του Δημάρχου. Ο κύριος Δημάκης. Το ψήφισμα του Δημάρχου. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ομοίως. Ο κύριος Ζαβός. Δεν ακουστήκατε κύριε Ζαβέ. Την πρόταση του Δημάρχου. Όταν πρέπει να ακουστείτε κύριε Ζαβέ δεν ακούγεστε. Όταν δεν πρέπει ακούγεστε. Για έκπληξη σας το ψήφισμα του Δημάρχου. Ο κύριος Οικονόμου, ο Δημήτρης. Το ψήφισμα του Δημάρχου, ομοίως. Ο κύριος Κουτελάκης. Ο κύριος Πετελάκης έχει κάνει μία δήλωση. Η δήλωσή μας δεν περιλαμβάνει 4 προτάσεις. Αυτή. Μετά, μόλις ολοκληρωθούν τα ψηφίσματα. Αφήστε την παράταξη του κύριου Πετελάκη, προχωρήστε στην παράταξη. Θέλετε να την κάνουμε τώρα κατά σειρά ψηφοφορία, τα πάντα να τα αφήσουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κύριε Παναγιώτη, κύριε Τσιγαπίδη. Ψηφίσω τη δήλωσή μας. Θέλετε να την πείτε ψήφισμα, πέστε το ψήφισμα. Η αυτό δήλωση του ψηφοφορία είναι να ψηφίσουν όλοι. Σωστά το λέει. Okay. Ψηφίσουμε αυτό. Δήλωσή τους. Πρέπει να έχει κείμενο, έχει 4 προτάσεις. Κυρία Ιακουβάκη. Του κυρίου, τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη. Μάλιστα. Η κυρία Αγγελίδου. Κυρία Αγγελίδου. Η κυρία Αγγελίδου. Τη δήλωση τη δική μας του κυρίου Κουτελάκη. Ο κύριος Μάτζιος. Κύριος Μάτζιος, ακούει. Ναι, ακούω τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη. Ο κύριος Ουρβίνος είναι απόν, η κυρία Κουτετέ. Τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη. Η κυρία Γαλανοπούλου. Τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη και ένα ερώτημα στο φίλο μου τον Ζαβό που δεν ψηφίζει ποτέ ψηφίσματα. Πώς τώρα κόπτεται και ψηφίζει. Μην πάτε προσωπικού, αφήστε το, κάνουμε ψηφοφορία. Δεν μπορώ να με απαντήσω. Εγώ είπα την πρόταση του Δημάρχου, αν δεν το προσέξατε. Δεν είπα την πρόταση, ας προσέξετε. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης, εντάξει. Η κυρία Κασίμη. Δεν ψηφίζω κανένα ψήφισμα, από όπου και προέρχεται, διότι δεν καλύπτει τις ανάγκες των δημοτών. Λευκό η κυρία Κασίμη. Λευκό η κυρία. Ψηφίζω τη δήλωσή μας και τις επακόλουθες προτάσεις. Ο κύριος Φερεντίνος. Πεζάκι, δεν κάνετε καθόλου μόνιμα. Αυτά βλέπω. Ο κύριος Λαρίστης. Θα μείνουμε μόνιμα, δυο μας, έτσι. Κλείστε το μικρόφωνο, κύριε, ακούγεστε.
Λαρίσα, στην πρόταση δημάρχου. Ο κύριος Κουκάς. Ο κύριος Κουκάς. Την πρόταση. Ο κύριος Κουκάς, ναι, είπε. Συνεχίστε. Ο κύριος Αρδιανός. Την πρόταση του δημάρχου. Ο κύριος Καρυπινός. Την πρόταση του κυρίου Κουτελάκη, που είναι πολύ κοντά στις δικές μου προτάσεις. Η κυρία Καραγιάννη. Την πρόταση του δημάρχου. Ο κύριος Βολίκας. Μ' ακούτε, την πρόταση του δημάρχου. Ο κύριος Παυλόπουλος. Θέλω να πω κάτι. Εμείς είμαστε κοντά και στα διοψηφίσματα και της Λαϊκής Συσπήρωσης και της Πόλης Ανάποδα. Δεν θα θέλαμε, Πρόεδρε, να τα βάλετε αντιπαραθετικά. Και αν είχαμε τη δυνατότητα, θα μπορούσαμε να τα συνθέσουμε. Όχι τώρα. Τώρα είμαστε σε ψηφοφορία, δεν αλλάζει. Ναι, αλλά αυτό δεν υπόθηκε. Γι' αυτό το λέω. Αν γίνεται και αν δεν δέχονται οι δύο. Έχετε κάνει προτάσει. Συμφωνούμε. Εμείς συμφωνούμε από πολύ τα δύο. Ωραία. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι ως πολιτική αντίληψη είστε πολύ κοντά. Οπότε, αν συμφωνούν οι συνάδελφοι που βάζουν αυτά, θα ψηφίσουμε αυτή την κοινή πρόταση που φέρνουν αυτές οι δύο δημοτικές κινήσεις. Ωραία. Να απαντήσω για να βοηθήσω. Το ψήφισμα της Λαϊκής. Θα ψέμε ρε εσύ, όχι εσένα να βοηθήσω, θα ψηφίσει τον Δήμαρχο. Εμείς μιλάμε για τους υπόλοιπους. Άσε, τι να βοηθήσω εσένα. Είναι ενημερωμένη, είναι ενημερωμένη, κύριε Βρετέ. Είναι δυνατόν να βοηθηθείς εσύ, δεν βοηθείς. Πάει αυτό το θέμα. Έχει εγκαταληφθεί. Λοιπόν, το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπήρωσης εμπεριέχει κατά την άποψή μας στην ουσία του και τις θέσεις του κυρίου Κουτελάκη και του κυρίου Παυλόπουλου, πιο συμπυκνωμένα. Και τις θέσεις της πόλης ανάποδα. Και ως εκ τούτου, δηλαδή, ειλικρινά, εγώ νομίζω πως οι τέσσερις αυτές παρατάξεις συμπίπτουν στην ουσία και στον πυρήνα του θέματος. Ωραία. Την αυγή από το Συμβούλιο σήμερα. Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση. Συγγνώμη, κατά τη διάρκεια της... Κατά τη διαδικασία τη ψηφοφορία θα γίνουν πολιτικέ δημόσει. Λέρι μου και είμαι έτοιμο, Λέρι μου, να σε απαντήσω ότι δεν γνωρίζω τίποτα για την Λαϊκή Συνέλευση. Τι πρέπει, νομίζω δεν είναι ώρα. Λοιπόν, ο κ. Παυλόπουλος. Να δύο πράγματα και εμεί τώρα σιωπηλά. Λοιπόν, πιστεύω πω περιέχονται στον πυρήνα. Δεν παρακαλώ, κύριε Βρετέ, καταλάβαμε. Την ψηφοφορία δεν κάνουμε τώρα. Τι κατάλαβες, Παναγιώτη, είσαι βέβαιος πως κατάλαβες. Ότι θα ψηφίσει ο κύριος Παυλόπουλος στη δικιά μας πρόταση. Κύριε Τσιάπη, είσαι βέβαιος πως κατάλαβες. Όχι, κύριε Τσιάπη. Ρε Άγγελε, εγώ δεν σου κουμπί ποτέ. Σε σέβομαι, σε υπολείπτομαι και δεν σου κουμπί ποτέ, ρε. Κύριε Τσιάπη, σου είπα. Είπες κάτι άλλο. Ολοκληρώστε. Κύριε Τσιάπη, προς Θεού με Παναγιώτη. Στην ψηφοφορία έχετε ξαναδεί εσείς πουθενά. Είναι δυνατόν να θίξω εγώ άνθρωπο. Δεν τοποθετηθήκατε. Δεν τοποθετήθηκα. Είπα ότι στο ψήφισμα... Γίνονται τοποθετήσεις. Γίνονται πολιτικές ζημώσεις. Κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή ψηφοφορία. Είστε έμπειρος, τα γνωρίζετε. Ψηφίζουμε λοιπόν το ψήφισμά μας, στο οποίο κατά την άποψή μας εκτελείται τα τρία άλλα ζητήματα. Δεν ήρθε η σειρά σας να ψηφίσετε. Είναι ο κύριος Παυλόπουλος που ψηφίζει. Ναι, να πω κάτι. Σε αυτό έχεις δίκιο, δεν το άκουσα. Να πω κάτι όμως, γιατί το έχετε ξαναεπιτρέψει, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστούμε πολύ που τηρείτε τη διαδικασία σήμερα. Για άλλη μια φορά ήσασταν άψογος και πολλά συγχαρητήρια και το έχει ξανακάνει. Γιατί ενοχλεί τους συναδέλφους? Έχουμε κάνει μια συζήτηση που ακούστηκαν όλες τις απόψεις. Γιατί ενοχλεί τους συναδέλφους ότι συζητάμε να περάσει μια κοινή πρόταση από την αντιπολίτευση? Γιατί είναι τόσο κακό? Αφού έφυγαν ένα. Γιατί μιλάτε κάθε μέρα. Επιτρέψτε μας. Έχουμε και τη δική μας πραγματικά και τη δική μας άποψη. Στη διοίκηση της πόλης. Λοιπόν, συνεχίζω και σας παρακαλώ πάρα πολύ να αφήσετε την άποψη σας να βοηθήσετε με τον τρόπο που θέλετε. Εμείς τέτοιου είδους κατάσταση δεν θέλουμε να τη ζούμε. Και το έχει διασφαλίσει ο πρόεδρος πολύ καλά του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακαλούμε να το σεβαστείτε. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, τι ψηφίζετε? Αυτό, η πρόταση του κυρίου Βρετού που συμπεριλαμβάνει και όλες οι υπόλοιπες, αφού συμφώνησαν οι παρατάξεις, είμαστε σύμφωνοι και θα τη διαμορφώσουμε και ψηφίζουμε όλοι μαζί και ψηφίζουμε αυτή. Άρα, όλοι οι παρατάξεις σας έτσι ψηφίζει το ίδιο. Ναι, βέβαια. Έχουν πολιτική προσωπική αυτοτέλεια τα μέλη μας. Να μας ρωτήσετε.
Όλους. Ελάτε, ποιος θα βγει από αυτό. Τέλεια τα μέρη. Είναι ιστορική συνεδρίαση. Κυρία Βαμβουρέλη. Πρέπει να ερευνηθεί ένας. Η κυρία Βαμβουρέλη, βεβαίως. Έχετε δίκιο. Η σύνθεση των ψηφισμάτων. Η σύνθεση. Ο κύριος Μουζάλας. Κύριος Μουζάλας. Η σύνθεση των ψηφισμάτων και της δήλωσης του κυρίου Κουτελάκη. Ο κύριος Πάντος. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση για Τζίδης. Όχι ερωτήσεις, έχουμε ψήφισμα τώρα, έχουμε επιλογές. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω του κυρίου Παυλόπουλου, μπορώ τώρα. Εφόσον έχει περάσει... Δεν μπορείς, έχεις ήδη τοποθετηθεί. Θα δείξω ότι είστε λάθος. Είναι λάθος αυτό που κάνει. Αφού είναι λάθος αυτό που λέτε ότι είναι λάθος. Θέλω λοιπόν την παρέτησή μου στα χέρια σας, κυρία Τζίδη, να αναλάβετε εσείς αυτή τη θέση. Αφού είναι λάθος. Κύριε Πρόεδρε, τώρα η παράταξη του κυρίου Κουτελάκη. Η παράταξη του κύριου Κουτελάκη έχει ήδη ψηφίσει όμως μόνο τη δικιά τη. Έχει ψηφίσει η δικιά τη. Αφήστε το καταγράψω, κύριε. Παρεμβαίνετε, θα σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Σας παρακαλώ, είμαι λάθος. Αφήστε με να επανορθώσω. Συνεχίστε. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω τη συνθετική πρόταση. Υπενθυμίζω όμως ότι έχουμε θέσει και ένα θέμα για απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρε, για να μην έχουμε παρεξήγηση μετά, έτσι. Τη συνθετική πρόταση. Τη συνθετική. Ο κύριος Σουλάνης. Τη συνθετική πρόταση. Ο κύριος Βρετός. Ναι, ειλικρινά καταρχήν επιτρέψτε μου στον κύριο Παναγιώτη τον Πάντο, με όλο τον σεβασμό, δεν υπήρξε ποτέ εκ μέρους μου διάθεση για οτιδήποτε. Παναγιώτη μου να λήξει αυτό, δεν θέλω να φύγω από εδώ. Στο Τσιάπη έχεις εμένα. Στον κύριο Τσιάπη. Στον κύριο Τσιάπη. Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, ανεξάρτητα τον υπόλοιπο. Λοιπόν, και αυτό που κάνουμε εμείς ως σύνθεση, πιστέψτε μας, βοηθάει την πόλη μας. Δεν είναι κατά της πόλης μας. Είναι υπέρ της πόλης μας και του Δημάρχου. Ψηφίζει, ψηφίζει. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτή τη συνθετική προσπάθεια που γίνεται για να αποκατασταθεί η τάξη. Η κυρία Βρετού. Μην πάρεις το... Το συνθετικό ψήφισμα και ντροπή στην κυρία Δελιγιάννη που προωθεί τα φακελώματα ανθρώπων όπως ο Κυρανάκης που ζητάει ονόματα για αυτούς που συμμετέχουν στη συνέλευση κατοίκων. Η κυρία Βιέα. Το συνθετικό ψήφισμα. Τροπή, κυρία Βρετού, είναι σε αυτούς που δεν το λένε μόνοι τους το όνομά τους. Όχι σε μένα που το ζητάω. Γιατί εδώ όταν λέω κάτι. Είναι πολύ καλά μου που παίρνετε γραμμή, κυρία Δελιγιάννη. Εντάξει. Ευχαριστώ. Κύριο Σικονόπου. Μπορεί να μπει. Γεώργιος. Ψηφίζω τη συνθετική πρόταση. Τη σύνθεση δηλαδή των ψηφισμάτων και τη δήλωση του Κουτελάκη. Ο κύριος Κλειδόπουλος είναι στο τηλέφωνο, είχε πέσει η σύνδεσή του, ψηφίζει το ψήφισμα του Δημάρχου. Γιατί δεν ψηφίζει ποτέ ψηφίσματα. Δεν ξέρω, ρωτήστε το. Το άλλαξε. Το ψήφισμα του Δημάρχου. Εντάξει. Είναι ναι. Πρόταση είπαμε, δεν είναι ψήφισμα. Τα ψηφίσματα αλλάζουν και αυτά. Εντάξει. Αλλά κάτω. Ο πρόεδρος. Είναι για εθνικό θέμα, γι' αυτό ψηφίζουμε. Επόμενη φορά να ρωτήσουμε την κυρία Κωνσταντινίδου να ψηφίσουμε. Εσείς θέλετε να καταργήσετε την δημοκρατία ακόμη, άρα είναι εθνικό θέμα. Τις δηλώσεις σας. Έλα, Αλέξανδρε, τώρα ντροπή. Υπενθυμίζω τις δηλώσεις σας. Ντροπή, Αλέξανδρε. Δηλώσεις σας. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Παναγιώτη, δεν είναι ντροπή. Η τοποθέτηση που έκανες ακριβώς ήταν πολύ έξυπνη και οδηγούσε ακριβώς εκεί. Αυτό ήθελα να πω. Στην κατάρτιση της δημοκρατίας. Ουσιαστικά δηλαδή, όταν αυτό που λες να κάνουμε, ουσιαστικά λέμε ότι παρακάμπτουμε τη δικαιοσύνη ήδερα της όλες της. Ότι δεν αναγνωρίζουμε τη δικαιοσύνη, λες. Τροπή. Δικαιοσύνη, αν το κατάλαβες. Και παρακάμπτουμε τη δικαιοσύνη. Αυτό μόνο στις δημοκρατίες δεν είναι. Τα επιχειρήματά σου κατέρευσαν. Λοιπόν, θέλετε να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Κανένα επιχείρημά μου δεν έχει καταρρεύσει. Κανένα. Θέλετε να σας αφήσω να μιλάτε μεταξύ σας ή να ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Για να πάω και σπίτι μου. Δώστε, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει πρόταση. 20 παίρνει η πρόταση του. Το ψήφισμα του Δημάρχου παίρνει 20 ψήφους. 10 ψήφους παίρνει η σύνθεση του ψηφίσματος. Του κυρίου Κιουλάνη, του κυρίου Βρετού. 10 ψήφους. Και της κυρίας Βρετού, συγγνώμη. Και 9 η δήλωση του κυρίου Κουτελάκη. Πρόεδρε, έχουμε καταθέσει πρόταση για απόφαση. Το υπενθυμίζω.
Πρόταση για απόφαση. Για απόφαση, για λήψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πέρα από τα ψηφίσματα. Απόφαση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τον κανονισμό. Το έχουμε πει και έχει πει και όλα ότι, όπως είπε σωστά και ο κ. Βασιλιάν, θα συζητηθεί ξεχωριστά. Όποιος θέλει μπορεί να την καταψηφίσει. Προφανώς. Αλλά εμείς θέλουμε να τεθεί ως πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Τι θα κάνουμε. Πέρα από τα ψηφίσματα είναι οι πολιτικές τοποθετήσεις. Το διαφόρο παρατάξεων. Αλλά καταθέσαμε μια πρόταση με 5 συγκεκριμένα πρακτικά σημεία. Κύριε Πάντο, συγγνώμη. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όχι, όχι, έχει... κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι οι αποφάσεις θα συζητηθούν ξεχωριστά. Είπατε ότι οι αποφάσεις θα συζητηθούν ξεχωριστά. Μην χαλάσετε αποφάσεις... τώρα την πορεία σας. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα που συζήτησε ο κύριος, τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη δεν την βάλαμε σε σειρά και ψηφίστηκε. Δεν έχω κάνει εγώ τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη, έχω καταθέσει δική μας πρόταση. Πρόεδρε, δεν είπα τις τέσσερις. Είπα να καταγραφεί στην πρωτολογία μου, συγγνώμη Παναγιώτη, στην πρωτολογία μου, είπα να καταγράψει η αξιότιμη κυρία γραμματέα σας, η Κωνσταντίνα, την πρότασή μου και εκ των υστέρων την ανάγνωθα έτσι ώστε να είναι μια πρόταση απόφασης. Γι' αυτή θα συζητήσουμε τώρα, πέραν των ψηφισμάτων. Τα ψηφίσματα βάζανε πολιτικά θέματα και λοιπόν, βάλτε την πρόταση, κύριε Πάντο. Κύριε Πάντο, ακούστε με λίγο. Πέστε την πρότασή σας να προχωρήσουμε σε αυτό το πρόταση. Ωραία, πέστε την πρότασή. Ωραία. Την είπε, να την φρεσκάρουμε λίγο, αν δεν επικαιρούμε. Τη διαβάζω. Θέμη, εσύ... Διάβαστη, Παναγιώτη, διάβαστη. Δεν υπάρχει θέμα. Διάβαστη. Ωραία. Ο Δήμος Νέας Μύρνης στηρίζει νομικά και παρίσταται υπέρ των συλληφθέντων των αστυνομικών επιθέσεων απέναντι στις άδικες κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί και ζητά την άμεση απόσυρση των διώξεων. Διεκδικεί με κάθε πρόσφορο μέσο την αυστηρή τιμωρία των επίορκων αστυνομικών, καθώς και των υπηρεσιακών και πολιτικών προϊσταμένων τους που έδωσαν τις σχετικές εντολές. Τρίτο, διεκδικεί μαζί με τους συλληφθέντες την άμεση αποκατάσταση και αποζημίωσή τους, ιδίως για όσους υπέστησαν βία. Τέταρτο, ζητά από την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ να στηρίξουν με πρωτοβουλίες τους τα παραπάνω αιτήματα. Πέμπτον, συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από κάθε παράταξη, προκειμένου να παρακολουθεί και να επισπεύδει την υλοποίηση των παραπάνω και να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, συνάδελφοι. Προχωράμε. Ο κύριος Κατσατουριάν. Ένα λεπτάκι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν την ψηφίζουμε την πρόταση, γιατί θα γίνει καταλογισμός. Όποιος υπάλληλος υπογράψει αυτή τη στιγμή, θα γίνει καταλογισμός. Εμείς δεν την ψηφίζουμε την πρόταση. Δηλαδή θα γίνει καταλογισμός και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρε, να διευκρινίσω. Πρόεδρε, να διευκρινίσω. Ναι, ναι. Στηρίζει νομικά δεν σημαίνει βγάζω λεφτά από την τσέπη μου και πληρώνω τον δικηγόρο. Yes. Σημαίνει όμως ότι συμπαραστέκομαι νομικά, παρίσταμαι εκεί που έχω δυνατότητα να παρασταθώ σαν πολιτική αγωγή και πηγαίνω στο δικαστήριο σαν πολιτική δημοτική αρχή για να δηλώσω. Θα μπορούσε να κάνει πρόσθετη παρέμβαση, φυσικά, έχει δίκιο πάντως. Θα μπορούσε να κάνει πρόσθετη παρέμβαση σε αστική αγωγή. Και δεν προτείνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Βεβαίως, Δήμαρχε, σωστά το λέτε. Χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συνάδελφοι. Και χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό μπορεί να γίνει να δεσμευτεί. Ας υπάρχει. Εμείς ζητάμε κατανοητό. Εμείς όμως, επειδή αυτά τα δικαστήρια θα κρατήσουν καιρό, μπορεί να γίνει και χωρίς απόφαση. Πρόεδρε, πολλά μπορούν να γίνουν και χωρίς απόφαση. Εμείς ζητάμε να καταγραφεί την απόφαση. Επειδή αυτά τα δικαστήρια θα κρατήσουν καιρό. Θεωρούμε ότι έχει σημασία να λύσει σήμερα μια τέτοια απόφαση. Κύριος Κατσατουριάν. Θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη του Δημάρχου. Ο κύριος Δήμαρχος είπε όχι. Όχι λοιπόν και εγώ ψηφίζω. Ωραία. Όχι. Συνεχίστε. Ο κύριος Κρικρής. Όχι. Η κυρία Δελιγιάννη. Όχι. Ο κύριος Κονιδάρης. Όχι βέβαια. Κύριε Σκούπας. Σκούπας. Κύριε Στάθη. Να τη θέτε. Κύριε Στάθη. Κύριε Κούπα, δεν σ' ακούμε. Το μικρόφωνο άνοιξε. Λέω όχι με τη συμπλήρωση ότι η πρόταση αυτή όπως κατατίθεται είναι απαράδεκτη. Ο κύριος Γιατζίδης. Όχι. Ο κύριος Συρίγος.
Όχι. Ο κύριος Κλειδόπουλος, θα τον πάρει το τηλέφωνο. Φίλοι. Πώς θα έχουμε ένα... Όχι. Ο κύριος Δημάκης. Όχι. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ξέρεις αυτή η απόφαση. Όχι. Ο κύριος Ζαβός. Το κατάλαβα αυτό. Ο κύριος Ζαβός. Δεν έχετε βάλει άλλη πρόταση. Όχι, όχι. Ωραίο πάλι. Όχι, διότι παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας και την αρχή διάκρισης των εξουσιών. Ψηφίζω. Κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Όχι, ψηφίζω. Ο κύριος Κουτελάκης. Ψηφίζω, ναι, διότι όλα είναι απολύτως θεσμικά, πολιτικά παραδεκτά, ό,τι λέει η πρόταση. Αλλού να αναζητήσετε αυτούς που βγάζουν λεφτά από το δημόσιο τομέα να υπερασπίζονται άλλους. Η κυρία Ιακωβάκη. Ναι. Ιακωβάκη, ναι. Η κυρία Αγγελίδου. Ναι, βεβαίως, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Κουτελάκης. Ο κύριος Μάτιος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Ο κύριος Ουρβίνος Συναπών. Η κυρία Κουτετέ. Ναι. Κυρία Γαλανοπούλου. Ναι. Κυρία Κασίμη. Από την αρχή δήλωσα ότι δεν ψηφίζω κανένα ψήφισμα. Λευκό. Και ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Ναι, ναι. Ο κύριος Φερεντίνος. Ναι. Ο κύριος Λαρίσης. Όχι. Ο κύριος Κουκάς. Όχι. Ο κύριος Καρδιανός. Όχι. Ο κύριος Καρυπινός. Συμφωνώ με την πρόταση. Διαφωνείτε. Συμφωνώ. Συμφωνείτε. Κυρία Καραγιάννη. Νομικά. Τηλέφωνο. Ναι, ναι, δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη. Η κυρία Καραγιάννη είναι στο τηλέφωνο και λέει ότι διαφωνεί. Όχι, δηλαδή. Όχι. Ο κύριος Βολίκας. Όχι, με τη σημείωση του κύριου Νασιμπιάν. Ωραία. Ο κύριος Παυλόπουλος. Ναι. Κυρία Βαμβουρέλη. Ναι. Ο κύριος Μουζάλας. Ναι, βεβαίως που είπε και κάποιος. Ο κύριος Πάντος. Ναι, με τη σημείωση ότι είναι και νόμιμη και δεν θίγει καμία διάκριση εξουσιών, όπως λανθασμένα ακούστηκε. Η κυρία Κωνσταντινίδου. Ναι, ας νομιμότητα. Ο κύριος Κιουλάνης. Ναι, ναι. Ο κύριος Βρετός. Ναι, ναι, αλλά Παναγιώτη, κύριε Πάντο, να γίνει μια διόρθωση εκεί πλέον απόσυρση της ποινικής δίωξης, παύση της ποινικής δίωξης. Βεβαίως. Έτσι είναι λαθεμένο. Είναι λαθεμένο. Έτσι το στείλετε, κύριε Πάντο, όπως είναι γραμμένο για να το φτιάξουμε. Ναι, ναι, αντί για απόσυρση, παύση των διώξεων. Παύση των ποινικών διώξεων. Εντάξει, ναι, και με το δεδομένο ότι είναι στο ευρύ περιεχόμενο του ψηφίσματός μας. Η κυρία Βρετού. Ναι, γιατί είναι θέση ευθύνης απέναντι στους κατοίκους της πόλης μας και δεν είμαστε όλοι εδώ πέρα πιόνια του Μαξίμου. Η κυρία Αυγαία. Ναι. Ποιανού πιόνια είσαστε να μας πείτε. Ποιος είναι πιόνι, κυρία Βρετού, ποιος είναι πιόνι. Ο κύριος Οικονόμου Γεώργιος. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μιλάει τώρα, κυρία Βρετού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Θέλετε κάτι, κύριε Νασιμπιά, των ανθρώπων της Νέας Μύρνης είμαστε πιόνια. Σοβαρά. Κάτι άλλο θέλετε, αλλά δεν πειράζει. Πέστε και θα το πιστέψετε. Εμείς τουλάχιστον δεν φέρνουμε τα πάνω κάτω το Σύνταγμα για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Είναι και ο κύριος Κλειδόπουλος. Ο κύριος Κλειδόπουλος... Υπάρχει διαφορά ύφους, κύριε. Το προσπαθείτε να κάνετε, αλλά δεν μπορέσατε να το κάνετε. Εσείς δεν πιστεύετε στο Σύνταγμα. Ήταν πολύ έξυπνη η τοποθέτησή σας, κύριε Πάντο. Εγώ οφείλω να την αναγνωρίσω. Είσαστε από τους πιο έξυπνους και κύριε Ζαβρέ, εσείς είστε τώρα σχολιαστής. Έχετε αναλάβει σχολιαστής. Με συγχωρείτε. Δεν αυτά. Πολύ καλή, έπρεπε να την υιοθετήσετε. Θα το πω αλλιώς. Προκλητικά είστε σύγχρονοι σας. Φυλάγανε τώρα, μίλησα. Εγκυρήματά σου να προχωρήσεις. Κύριε Ζαβρέ, σήμερα. Τώρα έχουμε καταλάβει ποιο είναι υπεύθυνο για το πολιτικό πατρελό του κύριου Δημάρχου. Ο κύριο Ζαβό. Ο υπαγορευτή και αφηγητή όλων των αποφάσεων του Δήμου από την Κυριακή. Έχουμε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχει απολύτω. Λέτε, κύριε Κουτελάκη. Ευχαριστώ που με ανεβάζετε. Αλλά
να υποτιμήσετε τον κύριο Δήμαρχο. Ναι, βέβαια. Γιατί τον τραβάτε από το μανίκι στα πιο σκληρά πράγματα. Τον τραβάτε από το μανίκι στα πιο σκληρά πράγματα που τον εκθέτουμε. Θα αφήσετε να κάνει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κύριος Δήμαρχος, όλους ό,τι πρωτοβουλίες πήρε. Αν ήσασταν στη δεκαετία του 60 θα ήσασταν στους παρακρατικούς. Αν ζούσατε τη δεκαετία του 60, οι δικές σας απόψεις θα ήταν στο κλίμα των παρακρατικών. Να ντρέπεστε. Γιατί ο καθένας μας έρχεται. Σεβαστείτε τη γραμματέα που πρέπει να πάει στην οικογένειά σας. Είστε ένα δημοτικό σύμβουλο, αλλιώς κρατάστε στην γωνιά σας. Σεβαστείτε τη γραμματέα μας που πρέπει να πάει στην οικογένειά σας. Μας έχετε διαλύσει σήμερα. Σεβαστείτε τη γραμματέα μας που αφήστε να ανακοινώσει τα αποτελέσματα η γραμματέας. Με θέλει να πάει στο σπίτι της. Είναι 8 χρόνια, 8 ώρες εδώ. Ελάτε. 20 όχι, 19 ναι, ένα λευκό. Η πρόταση δεν περνάει. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Δεν σας έχω φτύσει και δεν σας έχω στην τιμή μου, κύριε Κουτελάκη. Τελειώσαμε σήμερα. Για ποια τιμή σήμερα. Ποια πολιτική είναι που είπατε να έλατε να τα υποστηρίξετε αλλού. Πολιτική. Ότι πάμε να καταλύσουμε. Αυτά θα έχει ζητήσει το λόγο για όταν δεν σας λέω το χατήρι, Άντε μπράβο σήμερα. Έλα να μιλήσουμε κάτι. Θα σε φοβηθώ. Θα σε φοβηθώ. Όχι, θα σε φοβηθώ.